Αναλυτικό το ρεπορτάζ εφημερίδας Νέα Κρήτη, αναφορικά βέβαια με τον σχεδιασμό Δήμων του νησιού, προκειμένου από τη μία να υπάρξει στολισμός, αλλά μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις. Στοχευμένες παρεμβάσεις τύπου LED, δηλαδή διατηρούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με μέτρο και προσαρμοστικότητα. Πάμε στον κύριο Θωμά Κρεβετζάκη. Ωστόσο, εντωμεταξύ, θα πάμε στο Ρέθυμνο, αλλά θέλω λίγο να δούμε, να κάνουμε την αντίθεση, να δούμε την αντίθεση. Βλέπουμε εδώ πέρα στην Αμερική στολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, 10.000 λαμπάκια για μία οικογένεια προκειμένου να στολίσει το σπίτι τους, εκεί περιμετρικά και την αυλή. Ενεργειακή κρίση, το λέμε εξ τον τίτλο. Δεν πτώησε μία οικογένεια. Κάπως διαφορετικό το σκηνικό σε εμάς εδώ πέρα στην Ελλάδα, κάπως διαφορετικό στην Κρήτη. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στον κύριο Κρεβετζάκη, την καλησπέρα μας αντιδήμαρχε, αντιδήμαρχος πολιτισμού και ψηφιακής διακυβέρνησης. Είδαμε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν έχετε οπτική εικόνα, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, 10.000 λαμπάκια μόνο σε ένα σπίτι. Φαντάζομαι είναι υπερβολή, αλλά τέτοια εικόνα εδώ στην Κρήτη δεν θα δούμε. Όχι, αυτή είναι όντως η υπερβολή της αμερικάνικης κοινωνίας στην περίοδο των γιορτών. Για πείτε μας λίγο, σχεδιασμός στο Δήμο Ρεθύμνης, τι περιλαμβάνει? Από τη μία βέβαια αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, να διατηρήσουμε λίγο το κλίμα των Χριστουγέννων, απ' την άλλη βέβαια με μέτρο και προσαρμοστικότητα. Θα σας πω, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε πολύ έγκαιρα εμείς προσαρμοστεί. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ρέθυμνο έχει την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια της εξαγωγής της μεγαλύτερης εκδήλωσης σε επίπεδο Κρήτης. Μιλάμε για το καρναβάλι. Οπότε τα τελευταία χρόνια είχαμε μπει σε μια προσπάθεια διασύνδεσης της περίοδου των Χριστουγέννων με την αμέσως επόμενη περίοδο, που είναι η περίοδος του καρναβαλιού, προκειμένου να δυναμώσουμε εν μέσω χειμερινής περίοδου την τοπική αγορά. Οπότε ήδη εμείς από το 2020 έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία και έχουμε πλέον αντικαταστήσει όλο τον εξοπλισμό το χριστουγεννιάτικο του Δήμου Ρεθύμνης με λάμπες LED, με συγκεκριμένη πιστοποίηση, με IP68 όσον αφορά τις διαβραχοποιήσεις. Μιλάμε δηλαδή για επαγγελματικό εξοπλισμό πολύς χαμηλής κατανάλωσης. Οπότε το κόστος μας το επιπλέον θα είναι πολύ μικρότερο, αλλά παρόλα αυτά, γιατί και είναι καλό να το ξέρουν και οι συμπολίτες μας, προκειμένου να μειώσουμε και το ενεργειακό ισοζύγιο, έχουμε προβλέψει ότι δεν θα κάνουμε έκπτωση στο επίπεδο του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, αλλά κάποιες ενεργοβόρες εστίες που λειτουργούν στο Δήμο Ρεθύμνης, όπως είναι προβολής παλαιάς τεχνολογίας υψηλής κατανάλωσης σε γήπεδα, σε μνημεία, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί και πρόκειται το 2023 να αντικατασταθούν και αυτά. Αυτά λοιπόν την περίοδο των γιορτών θα είναι πολύ μικρότερη η χρήση τους, προκειμένου να μειώσουμε από εκεί το ενεργειακό ισοζύγιο για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οπότε έχει προνοήσει ο Δήμος Ρεθύμνου εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα δούμε κάποια έκπτωση στο κομμάτι του στολισμού, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα υπάρχουν κάποιες περιοχές, κάποια κεντρικά σημεία εκεί μέσα στην πόλη που κάπως θα θυμίζουν περισσότερο Χριστούγεννα. Αυτό ισχύει πάντοτε για το ιστορικό κέντρο, μιλάμε για την Παλιά Πόλη, όπου σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο, εκτός από το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, ο οποίος πληροφοριακά αυτή τη στιγμή όλο το κομμάτι του στολισμού που πρόκειται να κρεμαστεί έχει τοποθετηθεί εδώ και καιρό, και αυτή την περίοδο που μιλάμε τοποθετούνται τα χριστουγεννιάτικα επίγεια στολίδια, είτε είναι άρματα είτε είναι μπάλες, είναι διάφορες ιδιοκατασκευές. Και φέτος για πρώτη φορά θα δώσουν ουσιαστικά και στο σύνολο των μεγαλύτερων οικισμών χριστουγεννιάτικο εξοπλισμό, προκειμένου να δημιουργηθούν και σε ορισμένες οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο πολιτιστικά, είτε κυρίως βασικά ότι έχουν αρκετό παιδικό πληθυσμό, και σε αυτές τις περιοχές η αίσθηση της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Αντιδήμαρχε, αν και δεν ξέρω αν είναι λίγο νωρίς, έχουν κλείσει και εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες στο Δήμο σας? Ίσως αγγίζουμε και διαφορετικό χαρτοφυλάκιο. Όχι, όχι, είναι σε εμάς το χαρτοφυλάκιο. Έχουμε το κομμάτι των θεατρικών προβολών, έχει αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί. Στην πλατεία Μικρασιατών αύριο περνάει η Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία της μίσθωσης της
του διαγωνισμού ουσιαστικά, προκειμένου να γεμίσει η πλατεία Μικρασιατών με χριστουγεννιάτικες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μιλάμε για καρουζέλ, για τρενάκια, για συγκρουόμενα τείχους αναρρίχησης, τραμπολίνα, όπου παράλληλα με τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στο σπίτι του πολιτισμού, μιλάμε για θεατρικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις και κάποιες συναυλίες μαζί, τα οποία θα είναι κάποιες θα είναι ελεύθερες προς το κοινό, κάποιες άλλες θα είναι με συμβολικό αντίτιμο. Συν κάποιες άλλες δράσεις που σχεδιάζουμε με τις δομές της μουσικής του Δήμου Ρεθύμνης, όπως είναι η Φιλαρμονική και το Δημοτικό Οδείο, προκειμένου να εμπλουτίσουμε εκείνη την περίοδο με διάφορες δράσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Αντιδήμαρχε, όσο πλησιάζουμε και την περίοδο των εορτών. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.